Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι εδώ σαν ολιώσα. Η Βασίλισσα επικράτησε και της Γαλατασαράι με 92-78. Κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 8 με μια μεγαλειώδη εμφάνιση. Η ΑΕΚ, το απόλυτο outsider του ομίλου, έχει καταφέρει να προκριθεί από την πέμπτη αγωνιστική και με νίκη επί της Μάλαγα θα καταφέρει να πάρει και την πρώτη θέση. Η ομάδα με ένα πολύ καλό μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου διέλυσε ειδικά στην άμυνα τους Τούρκους, με σύμμαχο τον κόσμο της, ο οποίος δημιούργησε καταπληκτική ατμόσφαιρα. Μακάρι όλος ο κόσμος αυτός να μείνει και στα επόμενα παιχνίδια. Κατάφερε να φέρει την πρόκριση στους 8, εκεί όπου ελπίζουμε να έχει και το πλεονέκτημα έδρας, όπου θα της δώσει και μεγάλο πλεονέκτημα για τους γυμνείς εδώ στο Final Four, όπου λογικά θα διεξαχθεί εδώ στα Άνω Λιώσια και θα είναι το απόλυτο φαβορί. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Λεμάρ, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους. Είναι μια τεράστια προσθήκη αντί του Φρέιζερ, ο οποίος αποχώρησε. Και φυσικά ο Οριόλα, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα σε όλα τα κρίσιμα σημεία, και σε άμυνα και σε επίθεση. Εξαιρετική εμφάνιση από όλους, τρομερό κουτσάρισμα από τον Ηλία Κατζούρη. Η Βασίλισσα δείχνει να αναγεννιέται. Ελπίζουμε να συνεχίσει τον ίδιο ρυθμό και στο πρωτάθλημα. Μοναδικό μελανό γεγονός, το οποίο αμαύρωσε λίγο την μεγάλη νίκη, ήταν φυσικά ο τραυματισμός του Γιάννη Στρέλνιεξ. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, καθώς είναι σε περίοδο καταπληκτικής φόρμας, σκοράρια κατάπαυτα, έχει δέσει πάρα πολύ με την ομάδα και ελπίζουμε να επιστρέψει πολύ γρήγορα στα παρκέ και να μην είναι κάτι σοβαρό, το οποίο δυστυχώς δεν γνωρίζουμε και θα μάθουμε στην πορεία. Από το Βασίλη Αντωνίου και το ΑΕΚ Live, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλό σας βράδυ.